Βρισκόμαστε με την κυρία Σοφία Μπαρουτζάκη Τσιριγότη στο Μουσείο Ντεριάντ για το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου. Ποιοι είναι οι διοργανωτές και ποιος είναι ο σκοπός? Ξεκινάμε πρωτοβουλία του Γαλλικού Προξενείου της Γαλλικής Πρεσβείας και φυσικά το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Ελλάδας. Πρόταση που έγινε στο Μουσείο Ντεριάντ, στον κύριο Μανιατόπουλο και στην πρόεδρο του ΔΣ του Μουσείου, την κυρία Λίλα Τετζάβες, η οποία έγινε και αποδεκτή. Δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, αυτό το φεστιβάλ. Από το βάθος των χρόνων, μπορεί να θυμάμαι και 20 συν χρόνια, ξεκίνησε από την αίθουσα του ΦΟΜ. Ήταν εβδομάδα γαλλικού κινηματογράφου, πέρασε στο Δημοτικό Θέατρο, συνέχισε στην Πινακοθήκη, το κάναμε καλοκαίρι, ενώ οι άλλες μας διοργανώσεις ήταν χειμώνα, το κάναμε καλοκαίρι για πολλά χρόνια στην Πινακοθήκη. Μας το ζήτησε ο κύριος Βαβουκλής, ο Νικόλας, και πήγαμε στην Αγία Παρασκευή επί 3 καλοκαίρια, Σεπτέμβρη, φθινόπωρο. Φέτος είπαμε να συνδυάσουμε αυτόν τον υπέροχο χώρο, το Μουσείο Ντεριάντ, κοιτίδα γαλλικού πολιτισμού και ελληνικού, και να κάνουμε σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το χώρο, το Φεστιβάλ Γαλλικού Κινηματογράφου, και βλέπουμε για τα επόμενα χρόνια. Ποιες ταινίες έχουμε επιλέξει και ποιο είναι το περιεχόμενό τους? Έλεξα 3 ταινίες από τον κύκλο «Νύκτα Ιδεών», της version του 2023. Η «Νύκτα Ιδεών» είναι μια πολιτιστική διοργάνωση του δικτύου του Γαλλικού Ινστιτούτου, που είναι σκόρπιο ανά τον κόσμο, με την σκέψη να συμβρίσκονται οι επιστήμονες, οι ειδικοί, το κοινό, και να μοιράζονται κάθε χρόνο ένα θέμα, ένα θέμα το οποίο αγγίζει και προβληματίζει την ανθρωπότητα. Φέτος ήταν «Τι άλλο ακόμα, τι περισσότερο ακόμα». Αυτό μπορεί να πάρει τις ερμηνείες του, δηλαδή κατά με τι άλλο κακό μπορεί να μας βρει, τι άλλο περισσότερο να μας δημιουργήσει αυτός ο αιώνας. Και στον κύκλο αυτό λοιπόν συγκαταλέγονται οι 3 ταινίες που επιλέξαμε, γιατί είναι και άλλες. Η πρώτη προβολή ήταν με το «Δεν δίνω δεκάρα», με την έννοια «Δεν με ενδιαφέρει κάτι περισσότερο». Εξαιρετική ερμηνεία από τους ηθοποιούς, είχε διακριθεί και στο φεστιβάλ του Ισπανικού Φεστιβάλ στην Ισπανία. Εχθές ήταν «Allons enfants», με την έννοια «Εμπρός παιδιά», ότι διαδραματιζόταν και διαδραματίζεται, γιατί δεν πάβει σαν ταινία να υπάρχει, σε ένα μοναδικό λύκειο, το Τιουργκό στο Παρίσι, όπου δείχνει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, και φυσικά μέσα από τις διαφορετικότητες και πώς αυτό μπορεί με το εκπαιδευτικό προσωπικό να γύρει πάνω στα προβλήματα των νέων, και με την τέχνη. Στην προκειμένη ήταν το hip-hop, ο χορός, που ένωσε τα παιδιά, τα προβλήματα, και τους έδωσε ενθάρρυνση να συνεχίσουν, και ακόμα και τους λιγότερο δυνατούς μαθητές να εμπλακούν στην πρόοδό τους. Σήμερα έχουμε την τρίτη ταινία, η τρίτη ταινία με θέμα γούζα, το κόκκινο. Εδώ κάνουμε μία υπέρβαση, είναι δράμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για κλάματα. Μας βάζει σε ένα προβληματισμό. Έχει μέσα την περιπέτεια, έχει μέσα την intrigue, τη suspension και το ενδιαφέρον, που πάλεται μεταξύ της ηθικής, του πρέπει, της συγγένειας, του καθήκοντος. Τι να κάνω στο τέλος, θα το δούμε σήμερα. Είμαστε με τον Διευθυντή του Μουσείου Ντεριάντ, κύριο Μανιατόπουλο, και πρόκειται να μιλήσουμε για το τριήμερο που μας πέρασε και περιλάμβανε ταινίες γαλλόφωνου κινηματογράφου. Είναι ένα συμπληρωματικό, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, στάδιο. Είναι πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε με το Γαλλικό Ινστιτούτο σε αυτό το επίπεδο, και νομίζω ότι είναι κάτι ενδιαφέρον που θα μπορούσαμε πάντα σε συνεργασία, έτσι, να το κρατήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι
το μουσείο Τεριάντ έχει μια άμεση σχέση με την γαλλική κουλτούρα. Οπότε φαντάζομαι τι πιο ταιριαστό να καθιερώσουμε και εμείς αυτές τις βραδιές, τουλάχιστον για το καλοκαίρι και θα έλεγα και γιατί όχι και αργότερα. Έχουμε τις υποδομές τουλάχιστον για μέσα. Σε τι κοινό απευθύνονται οι ταινίες που προβάλλονται? Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο σε αυτές τις ταινίες, δηλαδή μια κατευθυντήρια γραμμή, αν μπορούσα να πω, ας πούμε, δηλαδή θεματολογικά από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αλλά πιστεύω ότι εντάξει, το κοινό τουλάχιστον αυτό που είδαμε και αυτές τις μέρες, ταινίες που προβλήθηκαν, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και από πιτσιρικάδες. Χτες, ας πούμε, που είχε μια ταινία που είχε σχέση με ένα λύκειο στο Παρίσι, ήταν αρκετά νέα παιδιά εδώ πέρα μέσα και οι γονείς τους και άλλοι μεγαλύτεροι. Τελειώνοντας τις καλοκαιρινές δράσεις, τι έχετε προγραμματίσει για το φθινόπωρο που μας έρχεται? Υπάρχει ειδικά για φέτος που έχουμε πρόβλημα, δεν έχω δηλαδή άλλο προσωπικό έτσι μόνιμο και όπως καταλαβαίνετε να πω ότι έχω την πολυτέλεια, αλλά τέλος πάντων το θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό, ότι να μην αναλαμβάνουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σίγουρα όσον αφορά την ποιότητα. Είναι εύκολο να κάνεις, να μου επιτρέψετε να πω έτσι, ένα πανηγύρι και να περάσουμε όλοι καλά και έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει, πρέπει να έχει σχέση και με ένα επίπεδο που προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Για φέτος λοιπόν, οι δράσεις που έχουμε κάνει είναι, θα έλεγα, αρκετά σημαντικότερες από άλλες χρονιές. Δηλαδή, μόνο η παρουσίαση της μέρους συλλογής στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, προσέλκυσε γύρω στα 18.000 άτομα. Παρουσίασε το μουσείο, ας πούμε, και τη Λέσβο, αν το θέλετε, σε ένα κοινό το οποίο είναι εν δυνάμει επισκέπτες. Αυτές οι δράσεις όμως είχαν το χαρακτηριστικό ότι δεν απέτησαν από εμάς, πέρα από την προετοιμασία που μπορούσε να γίνει σε βάθος χρόνου, μια εμπλοκή σε ένα επίπεδο ότι μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να στήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Δεν έχω κόσμο αυτή τη στιγμή για να μπορέσω να επεξέλθω σε κάτι τόσο σοβαρό. Και ένας λόγος είναι κιόλας ότι φέτος δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες εκθέσεις καλλιτεχνών στο χώρο μας. Γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι καλύτερο, τουλάχιστον αυτό που έχουμε συνηθίσει τον κόσμο να ζητάει από το μουσείο. Ίσως να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε μια εκδήλωση μουσική πάλι σε συνεργασία με το Δίος Καλκότα, γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, και έχουμε μια παρουσίαση πάλι της συλλογής αντίστοιχη με την παρουσίαση που κάναμε στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων. Δηλαδή, αυτή, έχουμε πει τουλάχιστον, αυτοί μας την έχουν ζητήσει αρχές Οκτωβρίου. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα προχωράνε τουλάχιστον προς το παρόν. Νομίζω θα είναι ακόμα μια ευκαιρία να μπορέσουμε να προβάλλουμε πιο έξω αυτή η εξωστρέφεια που συζητάμε. Και με αυτές τις προδιαγραφές που έχουμε συνηθίσει να κρατάμε.